Γεια σας αγαπητοί φίλοι, αυτή η είδηση δίδεται για να δούμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει και δεν κυριαρχεί κα, καμίας μορφής δίκαιο στις διεθνείς σχέσεις, στους διεθνείς οργανισμούς παρά το δίκαιο της ζούγκλας, το δίκαιο του ισχυρού. Όταν συμφέρει τους ισχυρούς επικαλούνται ανθρώπινα δικαιώματα, επικαλούνται παραβιάσεις για να κινηθούν είτε στρατιωτικά είτε διπλωματικά εναντίον των στόχων τους. Όταν όμως δεν τους συμφέρει να πράξουν κάτι τέτοιο, παραβλέπουν εγκλήματα όπως η εισβολή και κατοχή της Κύπρου, της Συρίας, της Δυτικής Λιβύης, του Αρτσάχ, οι επιθέσεις εναντίον του Ιράκ από την Τουρκία. Ανέχονται και βεβηλώσεις ιερών ναών, αρχαίων και ορθοδόξων. Εκείνοι που μάχονται δήθεν υπέρ του ανθρώπινου πολιτισμού και τη διατήρηση των μνημείων τους πώς ανταμείβουν την Τουρκία για τη βεβήλωση της μεγάλης εκκλησίας. Της εκκλησίας που χτίστηκε κατόπιν εντολής του αυτοκράτορος Ιουστινιανού του Μέγα από τους αρχιτέκτονες Ανθέμιο και Σίδωρο και όχι Αρτέμιο όπως λένε κάποιοι γιατί πολλά ακούω τελευταία. Τέλος πάντων, η μεγάλη εκκλησία, ο καθεδρικός της Ορθοδοξίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Βεβηλώθηκε από τον Ερντογάν την ώρα που ο προκάτοχό του και ιδρυτή τη σύγχρονη Τουρκία Κεμάλ είχε κάνει μουσείο για να συμβιβάσει τα πράγματα. Βεβήλωσε επίση και την ιερά μονή τη χώρα Κωνσταντινούπολεο. Παίζει με τα νεύρα του Ελληνισμού, των Ποντίων ιδιαιτέρω αλλά και όλου του Ελληνισμού, με τη μονή Παναγία Σουμελά. Επιπροσθέτω, αρχαίοι ναοί στη Μικρά Ασία, όπω πολλέ φορέ σα έχω αποκαλύψει, έχουν γίνει μέχρι μπαρ και θέατρα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν όλα αυτά που κάνει η Τουρκία πώς έχει τιμωρηθεί από την UNESCO. Η UNESCO λοιπόν την Τουρκία την τιμώρησε για όλα αυτά που κάνει εναντίον του πολιτισμού, του ανθρώπινου πολιτισμού παρόλο που ρέουν δισεκατομμύρια στην Τουρκία από τα ελληνικά μνημεία αρχαία και βυζαντινά παίρνει με μεγάλο αριθμό ψήφων 137 τη θέση του μέλους της Επιτροπής Παγκοσμίου Κληρονομιάς της UNESCO έχει εκλεγεί σαν μέλος της Επιτροπής Παγκοσμίου Κληρονομιάς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Καλά ακούτε. Αυτά από φέτο μέχρι το 2027. Οι εκλογές έγιναν την Τετάρτη στην 24η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ε, Χωρών Μελών της Σύμβασης για την Παγκόσμια Κληρονομιά στο Παρίσι, πρωτεύουσα της Γαλλίας. Η Τουρκία πήρε το μεγαλύτερο αριθμό με 137 ψήφους στην κατηγορία των κενών εδρών για την έδρα που είχε προταθεί. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι η Τουρκία έχει υπηρετήσει δύο φορές στο παρελθόν στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για τις περιόδους 1983-1989. Αυτό θα πρέπει να ήταν γιατί έκανε στάβλους εκκλησίες μας στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Λοιπόν, το 2013-2017 και πάλι και στοχεύει λέει να χρησιμοποιήσει την εμπειρία και τη γνώση που έχει συσσωρεύσει στη διαχείριση και προστασία 21 μνημείων παγκοσμίου κληρονομιάς που αντιπροσωπεύουν όλους τους πολιτισμούς που υπήρχαν στην Ανατολία από την ολιθική εποχή στο διεθνές έργο της σαν μέλο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτή λοιπόν είναι η UNESCO, βλέπετε πως ανταμείβει την Τουρκία, και βλέπουμε και στα διεθνή η Τουρκία η οποία έχει επιτεθεί εναντίον των γειτονικών της κρατών, τώρα βάλει εναντίον του Ισραήλ. Χθες αργά τη νύχτα, δείτε το στο κανάλι σας, έχει φετφά ο κύριος Ερμπάς, ο διευθυντής θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας και στενός συνεργάτης του Ερντογάν που κρατάει τι πάθες μέσα στην Αγία Σοφιά και βεβηλώνει περαιτέρω την Μεγάλη Εκκλησία ότι όλοι οι σύμμαχοι της Τουρκίας και όλοι οι μουσουλμάνοι δεν πρέπει να υποστηρίζουν όχι το Ισραήλ, τους φίλους του Ισραήλ, τα κράτη δηλαδή που είναι φιλικά προς το Ισραήλ. Αυτό οπωσδήποτε είναι ιντιφάντα, είναι θρησκευτικό πόλεμος που έχει κηρύξει ο κύριος Ερμπάς. Τέλος πάντων βλέπουμε η Τουρκία για αυτές τις ενέργειές της, τις πολεμικές να ανταμείβεται με τη συνέχιση της κατοχής της Κύπρου, να έχει και προγεφύρωμα στην Δυτική Λιβύη, να κατέχει και εδάφη στη Συρία και να προχωρεί για την υλοποίηση των σχεδίων της των Νεοθωμανικών και των Παντουρκικών. Και εδώ άλλη μια απόδειξη, η UNESCO επικροτεί στην, στην ουσία και επιβραβεύει την Τουρκία για τη βεβήλωση της Μεγάλης Εκκλησίας. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.